Αγάλη μας, η πρώτη μας που είναι πλέον, έχει πάρει τον δρόμο της, είναι στη Βουλγαρία, εκεί ζει, εκεί διαπρέπει. Άλλωστε εκείνη γεννήθηκε στη Βουλγαρία, ήμασταν φοιτητές με τον Ανδρέα ακόμα. Ναι. Όταν γεννήθηκε η κόρη μας, η Βενέρα, Αφροδίτη στα ελληνικά. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραίο. Και αυτή τελείως είναι τραγουδίστρια της όπερας, υπάρχει ένα τρίο στην Βουλγαρία, Le Contesse. Αυτή δεν το προφέρω ποτέ σωστά, σοπράνο, τραγουδάνε. Κάνει διδακτορικό στη Θεατρική Ακαδημία μάλιστα και θα διδάσκει τους ηθοποιούς τραγούδι. Πώς γυρίζει για το πάρα πώς. Πολύ καλό. Γυρίζει, διότι αυτή πάντα του είχε μέσα της, μήπως έπρεπε να ακολουθήσει ο ηθοποιός, γιατί ήταν υπέροχη και σαν ηθοποιός. Την κέρδισε το τραγούδι και επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, λέω εγώ, στη δική μας την Ακαδημία. Και είναι εκεί η Βενέρα μας. Φοβερό τι κύκλους κάνει η ζωή. Πώς κάνει, ναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι συγκινητικό επίσης στην περίπτωση σας. Βεβαίως στην περίπτωση ήταν πολύ πιο εύκολο να πάει το παιδί της Μονικάς. Εντάξει, σίγουρα ήξερε και τη γλώσσα και όλα αυτά. Είναι αυτό, εδώ μεγάλωσε. Γεννήθηκε στη Βουλγαρία, ήταν 1,5-2 χρόνια όταν ήρθαμε Κύπρο πλέον. Αλλά τη γλώσσα τι ξέρει, την ήξερε. Τους την έμαθες. Βεβαίως. Την έμαθες. Μίλησε πρώτα βουλγάρικα η Βένη μας. Και όταν ήρθαμε Κύπρο και ξεκίνησε, και μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχαμε βρεθεί με τη δασκάλα Κλεοπάτρα εκεί, ήταν το νηπιαγωγείο και τη στείλαμε στο νηπιαγωγείο και λέμε, μα δεν ξέρει το μωρό ούτε λέξη στα ελληνικά. Διότι εμείς ήμασταν φοιτητές, αυτή μεγάλωνε με τη μαμά τον 1,5 χρόνο. Εμείς τη βλέπαμε Σαββατοκύριακο, σαν την κουκλίτσα, ξέρεις, ήταν αυτό. Και λέει, μην ανησυχείς. Στην μια εβδομάδα άρχισε να μιλάει και ήταν εκεί που σταματήσαμε να μιλάμε βουλγάρικα εμείς στο σπίτι, διότι ο Ανδρέας μιλούσε και βουλγάρικα, για μένα, για να μπορέσω εγώ να μιλάω ελληνικά. Το μικρό του αγόρι που ασχολείται, έτσι το γνωρίσαμε και εμείς μέσα από το μεσαίο, το Ιωάννη μας. Το μεσαίο. Είναι ο Ιωάννης, είναι ο μεσαίο.